Παρίσι, 17 του Φλεβάρι, 1903. Φίλε κύριε, εδώ και λίγες μόλις μέρες πήρα το γράμμα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη και πολύτιμη για μένα εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Δεν μπορώ όμως να κάνω τίποτα περισσότερο. Δεν μπορώ να μπω στην τεχνική των στίχων σας. Κάθε είδους κριτική βλέψη είναι κάτι τόσο ξένο από μένα. Η κριτική είναι το χειρότερο μέσο για να αγγίξεις ένα έργο τέχνης. Καταντάει πάντα σε πετυχημένες λίγο ή πολύ παρανοήσεις. Δεν μπορούμε όλα να τα συλλάβουμε και να τα εκφράσουμε, όσο κι αν θέλουν πολλοί να μας πείσουν για το αντίθετο. Τα περισσότερα από όσα μας συμβαίνουν δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε. Ξετυλίγονται μέσα σε μια σφαίρα που ποτέ καμία λέξη δεν την καταπάτησε. Και απ' όλα, πιο αδύνατο είναι να εκφράσουμε τα έργα της τέχνης. Τις μυστηριακές αυτές υπάρξεις που η ζωή τους δεν γνωρίζει τέλος. Καθώς πορεύεται πλάι στη δική μας, την περαστική, την πρόσκαιρη ζωή. Πρέπει, έπειτα από τούτη την παρατήρηση, να προσθέσω ακόμα πως οι στίχοι σας δεν έχουν δική τους ατομική έκφραση. Και ωστόσο βρίσκω μέσα εκεί δειλό και αβλάστητο ακόμα το έμβριο μιας προσωπικότητας. Το ένιωσα αυτό εντονότερα στο τελευταίο σας ποίημα «Η ψυχή μου». Εκεί κάτι δικό σας γυρεύει να βρει έκφραση και μορφή. Και μέσα από το άμορφο ποίημά σας στο Λεοπάρντι αναδύνεται μια κάποια συγγένεια με εκείνο τον μεγάλο ερημίτη. Ωστόσο, τα ποίηματά σας δεν έχουν δική τους υπόσταση. Δεν έχουν αυθυπαρξία. Ούτε καν το τελευταίο, ούτε καν το ποίημα για τον Λεοπάρντι. Το γράμμα σας που τα συντρόφευε δεν παράληψε να μου εξηγήσει μια κάποια ανατέλειά τους, που την ένιωσα διαβάζοντάς τα. Χωρίς όμως και να μπορώ να της δώσω ένα όνομα. Ρωτάτε αν είναι καλή η στίχη σας. Ρωτάτε. Εμένα. Ρωτήσατε βέβαια και άλλους πριν. Τους στέλνετε στα περιοδικά, τους συγκρίνετε με άλλα ποιήματα, αναστατωνόσαστε όταν κάποιοι αρχισυντάκτες σας γυρνάνε πίσω τα ποιητικά σας δοκίμια. Από εδώ και μπρος, μιας και μου επιτρέψατε να σας δίνω συμβουλές, σας παρακαλώ να τα παρνηθείτε όλα αυτά. Η ματιά σας είναι γυρισμένη προς τα έξω. Αυτό προπάντων δεν πρέπει να κάνετε τώρα. Κανένας δεν μπορεί να σας συμβουλέψει ή να σας βοηθήσει. Κανένας. Ένας μονάχα δρόμος υπάρχει. Βυθιστείτε μέσα στον εαυτό σας. Αναζητήστε την αιτία που σας αναγκάζει να γράφετε. Δοκιμάστε αν οι ρίζες της φυτρώνουν από τις πιο βαθιές γωνίες της καρδιάς σας. Εξομολογηθείτε στον εαυτό σας. Θα πεθαίνατε τάχα αν σας απαγόρευα να γράφετε. Τούτο πρώτα απ' όλα. Αναρωτηθείτε την πιο σιγηλή ώρα της νύχτας σας. Πρέπει να γράφω. Σκαλίστε βαθιά μέσα σας να βρείτε την απόκριση. Και αν η απόκριση τούτη αντιχύσει καταφατικά, αν απέναντι στο βαθυσίμαντο τούτο ρώτημα μπορείτε να υψώσετε ένα στέρεο και απλό «πρέπει», τότε πλάσετε τη ζωή σας σύμφωνα με αυτή την ανάγκη. Η ζωή σας, ακόμα και στην πιο αδιάφορη, την πιο άδεια ώρα της, πρέπει να γίνει σημάδι και μάρτυρας αυτής της ορμής. Ζυγώστε τότε τη φύση. Πασχίστε τότε να πείτε σαν να είστε ο πρώτος άνθρωπος πάνω στη γη τι βλέπετε, τι ζείτε, τι αγαπάτε, τι χάνετε. Μη γράφετε ερωτικά τραγούδια. Αποφύγετε πρώτα απ' όλα τούτα τα πολύ τρεχούμενα και συνηθισμένα θέματα. Είναι τα πιο δύσκολα. Και ο ποιητής πρέπει να φτάσει σε όλη την τρανή ωριμότητα της δύναμής του για να μπορέσει να δώσει κάτι δικό του εκεί, όπου σίγουρη και λαμπερή κάποιες φορές η παράδοση παρουσίασε τόση αυθονία. Μακριά από τα μεγάλα γενικά θέματα. Σκύψτε σε εκείνα που σας προσφέρει η καθημερινότητα. Ιστορίστε τις θλίψεις και τους πόνους σας, τους φευγαλαίους στοχασμούς σας, την πίστη σας σε κάποια ομορφιά. Ιστορίστε τα όλα τούτα με βαθιά, γαλήνια, ταπεινή ειλικρίνεια και μεταχειριστείτε για να εκφραστείτε τα πράγματα που σας περιτριγυρίζουν, τις εικόνες των ονείρων σας και τις πηγές των αναμνήσεών σας. Αν ίσως η καθημερινότητά σας φαίνεται φτωχή, μην την καταφρονήσετε. Καταφρονήστε τον ίδιο τον εαυτό σας που δεν είναι αρκετά ποιητής και δεν μπορεί να καλέσει κοντά του τα πλούτη της. Για το δημιουργό δεν υπάρχει φτώχεια, ούτε φτωχή και αδιάφοροι τόποι. Και μέσα σε φυλακή ακόμα αν είσαστε κλεισμένος και οι τείχοι της δεν αφήνανε τους ήχους του κόσμου να φτάσουν ως εσάς,
Δεν θα σας έμεναν ωστόσο αμόλευτα μέσα σας τα παιδικά σας χρόνια. Ο ακριβώς βασιλικός τούτος πλούτος, ο θησαυρός αυτών των αναμνήσεων. Γυρίστε κατά εκεί το νου σας. Πασχίστε να ανασύρετε από το βυθό αυτών των περασμένων τις βουλιαγμένες εντυπώσεις. Η προσωπικότητά σας θα δυναμωθεί. Η μοναξιά σας δεν θα είναι πια άδεια. Και θα σας γίνει ένα καταφύγιο ονείρου, όπου κανένας θόρυβος απ' έξω δεν θα φτάνει. Κι αν από τούτη την επιστροφή στον εαυτό σας, από τούτη την καταβύθιση στο δικό σας κόσμο, στίχοι ξεπηδήσουν, δεν θα σκεφτείτε να ρωτήσετε τους άλλους αν είναι καλοί στίχοι, κι ούτε θα αποζητήσετε να ενδιαφερθούν τα περιοδικά για αυτούς. Οι στίχοι σας δεν θα είναι για σας παρά ένα αγαπημένο φυσικό σας χάρισμα, ένα κομμάτι και ένας φθόγκος από τη ζωή σας. Ένα έργο τέχνης είναι άξιο μόνο σαν ξεπηδάει από μια ανάγκη. Για να το κρίνεις πρέπει να δεις ποια είναι η πηγή του. Γι' αυτό φίλε κύριε, δεν μπορώ να σας δώσω παρά τούτη μόνο τη συμβουλή. Βυθιστείτε στον εαυτό σας. Ψάξτε στα βάθη από όπου πηγάζει η ζωή σας. Εκεί θα βρείτε την απόκριση στο ερώτημα «Πρέπει να δημιουργείτε». Δεχτείτε την όπως θα αντυχήσει, χωρίς να γυρέψετε το νόημά της. Ίσως βγει πως η τέχνη σας καλεί, τότε αγκαλιάστε αυτή τη μοίρα. Κρατήστε την για πάντα απάνω σας, με όλο το βάρος και το μεγαλείο της, χωρίς ποτέ να αποζητήσετε καμιά αμοιβή απ' έξω. Γιατί ο δημιουργός πρέπει να είναι ολόκληρος ένας κόσμος για τον εαυτό του, να βρίσκει τα πάντα στον εαυτό του και στη φύση, που μαζί της είναι δεμένος. Μπορεί όμως, έπειτα από αυτή την κάθοδο μέσα στον εαυτό σας και στον εντός σας ερημίτη, να πρέπει να απαρνηθείτε τη μοίρα του ποιητή. Φτάνει όπως σας είπα να νιώσει κανένας πως μπορεί να ζήσει και χωρίς να γράφει και ευθύς το γράψιμό του είναι απαγορευμένο. Μα και τότε ακόμα, αυτή η αυτοσυγκέντρωση που σας ζητώ δεν θα έχει σταθεί μάταιη. Η ζωή σας θα βρει δίχως άλλο μέσα από εκεί τους δικούς της δρόμους. Και εύχομαι, περισσότερο από όσο δίνονται τα λόγια μου να σας πούν, οι δρόμοι σας τούτοι να είναι άξιοι, πλατιοί και ευτυχισμένοι. Τι άλλο μπορώ να πω? Νομίζω πως τόνισα ό,τι έπρεπε. Και ακόμα μια φορά ένα θέλω να σας συμβουλέψω. Να αναπτυχθείτε γαλήνια και σοβαρά σύμφωνα με το δικό σας νόμο. Θα συνταράζατε όσο γίνεται πιο βία και ολέθρια την εξέλιξή σας αν στρέφατε τη ματιά σας προς τα έξω και αν προσμένατε απ' έξω απόκριση σε ερωτήματα όπου μόνο το πιο βαθύ αίσθημά σας στην πιο χαμηλόφωνη ώρα σας μπορεί ίσως να αποκριθεί.